Λοιπόν, επιστρέφουμε επί του πιστηρίου και όπως λέει κύριε Δημαρά, ο φίλος μας ο Λεωνίδας από το Βόλο, η οικολογία δεν είναι πολιτικοκοινωνικό σύστημα, είναι ο βαθμός συνειδητοποίησης των ανθρώπων. Για σας είναι αυτό και νομίζω καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν. Έτσι είναι, δηλαδή αν οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιήσουν τη θέση τους στον πλανήτη, τη θέση τους στην κοινωνία, δεν θα λύσουν τα μελλοντικά προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που λοιπόν, έχουν. Και επίσης υπόπτη από τα μελίσια, λέει, δεν φταίει το προσφυγικό, αλλά η φαγωμάρα που έχει η αντιπολίτευση να γίνει κυβέρνηση. Και εγώ λέει που το λέω αυτό, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Καραγρηγορίου να φύγουμε από το θέμα αυτό. Μάκη. Τι επιπτώσεις έχει το προσφυγικό στην αγορά, τεράστιες, ε? Κοιτάξτε, μόνο η ψυχολογία που δημιουργεί ένα τέτοιο ζήτημα, καθώς και όλη η άλλη επιβάρηση που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, της ύφεσης, της εσωτερικής υποτίμησης, είναι να το θέσω αλλιώς. Αυτό έρχεται ως ένα κερασάκι στην τούρτα μιας ήδη επιβαρημένης κατάστασης στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι το ίδιο το προσφυγικό, που αν και το ίδιο το προσφυγικό έχει επιπτώσεις οικονομικές, γιατί άλλοι τις μετράνε ως 600 εκατομμύρια, άλλοι το έχουν φτάσει και 1,5 δις, δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μπροστά μας και ένα προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά και η επιπτώσεις στην αγορά που όλη αυτή η αβεβαιότητα φέρνει. Και βέβαια φέρνει η αβεβαιότητα και η όλη παράταση του ζητήματος της αξιολόγησης, η αβεβαιότητα με το πότε θα κλείσει, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας, τα οποία εμείς ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ως άνθρωποι επαγγελματίες που ασχολιόμαστε οι λογιστές ως επιτοπλίστο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξέρουμε το εξής, ότι ένας μήνας καθυστέρηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ζημιά στη μικρομεσαία επιχείρηση και στην ελληνική οικονομία συνολικά από ότι η ίδια η συμφωνία που μπορεί να ή μάλλον σίγουρα θα περιέχει κάποια δύσκολα μέτρα, κάποια μέτρα εφεσιακά, κάποια μέτρα περικοπών. Η καθυστέρηση στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε και τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι οδηγούσε σε χειρότερα αποτελέσματα στο μέλλον. Η καθυστέρηση οι άλλοι την έφτιαχναν μονίμως, βάζοντας κι άλλα. Μια σεκβιάζει να ζητάει αγκιά. Ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ πέρα, έχουμε το πολύ απλό παράδειγμα το ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει στείλει απλές διατάξεις που σήμερα τις φέρνει με τροπολογίες για να ανοίξει το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων την 1η Φεβρουαρίου και οι θεσμοί δεν απαντούσαν εδώ και 1,5 μήνα για απλές διατάξεις, δηλαδή το αν θα κάνουν κοινή δήλωση τα ζευγάρια τα οποία υπογράψαν το σύμφωνο συμβίωσης. Καλά, μέχρι και αυτός ήταν. Ακριβώς. Είχαν σταλεί αυτές. Όμως ποιος κυβερνάει τελικά. Ναι, το ένα ζήτημα είναι αυτό. Εντάξει, ότι ό,τι αφορά οικονομικά. Τι μιλάμε για τους τουρκοσκοφύλακες. Ό,τι αφορά, ό,τι αφορά νομοσχέδιο που προκύπτει από το Υπουργείο Οικονομικών, θέλουν να το βλέπουν. Όμως για τόσο απλά ζητήματα, γιατί να μην απαντάνε σε μια-δύο μέρες. Τη στιγμή που θα ερχόντουσαν πιο πριν οι φορολογικές δηλώσεις και το κράτος θα έπαιρνε πιο γρήγορα χρήματα. Και θα ήταν η κατανομή των δόσεων σε περισσότερους μήνες. Αυτό ήθελα να πω. Και μάλιστα φέτος που η πρόθεση του οικονομικού επιτελείου του κ. Αλεξιάδη, όπως ξέρουμε, είναι να βάλει από μόνο του αυτές τις πιο πολλές δόσεις, να διευκολύνει και τους πολίτες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και να προφανώς να πάρει και κάποια χρήματα παραπάνω το κράτος. Άρα και από την πλευρά αυτές των θεσμών. Αυτές οι 7 δόσεις, ας πούμε, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ενώ δεν παρουσιάζονται με την εικόνα του τεχνοκράτη, του τεχνοκράτη που βλέπει μόνο νούμερα, δηλαδή από την πλευρά οι δανειστές μας έχουμε περάσει αυτή την εικόνα. Στην πραγματικότητα και εκεί πέρα παίζεται μια διαπραγμάτευση, μια πολιτική πίεση, μια πολιτική διαπραγμάτευση, θα έλεγα εγώ. Γιατί το να μην απαντάει ή να σε φέρουν πάντα την τελευταία μέρα με το μαχαίρι στο λαιμό ουσιαστικά κάνει το ίδιο ζημιά στην οικονομία. Σύμφωνα, αλλά δεν είναι ερωτήσεις, απαντήσεις. Είναι μια διαπραγμάτευση με προτεραιότητες που τις συμφωνούν από κοινού. Ναι, αλλά τόσο απλές διατάξεις, το πόσες δόσεις θα έχει η φορολογική δήλωση ή η επανάληψη μιας διάταξης για τα πολύ πενιχρά εισοδήματα για να μην πιάνουν στα τεκμήρια, τα οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 3 χρόνια και παίρνει παράταση κάθε χρόνο, γιατί να μην έχει λυθεί. Ακριβώς. Λοιπόν, το κάνουν οι πάλι, σχεμένα, για να δίνουν όπως είναι τα αφεντικά να δείχνουν, έτσι. Διότι αυτό το απλό δεν χρειάζεται να το δει οι υπουργοί. Μα από τους υπουργούς είχε σταλεί και δεν δίνανε απάντηση δεσμευτική. Όχι, λέει, υπουργοί ξένοι. Στο συνολικό φορολογικό νομοσχέδιο τη συζήτηση για τις κλίμακες που έχει να κάνει με το τι θα γίνει από το 2016 και μετά. Και όχι από τις φετινές. Ποιες ισχύουν, έχουν ξεκαθαριστεί αυτά. Για το 2015, ακόμα και αν συγκεντρώσαμε, δεν μπαίνουν, έτσι να το πούμε. Αυτές που θα μαζεύουμε τώρα. Αυτές που θα μαζεύουμε τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει πει ότι το αφορολόγητο, καταρχήν ότι πρέπει να μαζεύουμε τις αποδείξεις μας σε κάθε περίπτωση.
και ότι το αφορολόγητο θα κτιστεί με πλαστικό χρήμα, με τη χρήση δηλαδή πλαστικού χρήματος είτε χρεωστικής είτε πιστωτικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονικές πληρωμές. Αυτό θα αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο που θα έρθει μέσα στον επόμενο μήνα. Νομίζω ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες πρέπει να έχει λήξει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αλλιώς, αν δεν έχει λήξει, θα φτάσουμε πάλι στη μέση της χρονιάς και ένα σύστημα το οποίο μέχρι τον Ιούνιο δεν θα έχει εφαρμοστεί, πραγματικά δεν θα έχει καμιά επιτυχία. Θα πάμε πάλι. Αυτό το πλεόνασμα που εμφανίζεται σήμερα στην ανακοίνωση ότι έχει 3,2/42 που διαβήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων μηνών του 2016. Καθώς η μείωση των δαπανών και η αύξηση εσόδων συνέβαλε στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του δημοσίου. Τελικά πάμε καλά. Δεν υπάρχει. Εγώ σας έλεγα και. Και Σαμαράς για το πλεόνασμα έλεγε πάντως. Καταρχήν να πούμε. Κάποιες ερμηνείες βέβαια να είναι για ότι υπάρχουν λεφτά. Ναι. Απ' τη μία έχουμε αύξηση των ληξιπροθέσμων και απ' την άλλη έχουμε αύξηση των εσόδων. Όχι υπέρογγη αύξηση των εσόδων. Είναι κάτι που είχαμε ξανασυζητήσει σε παλαιότερη σας εκπομπή που σας έλεγα ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού θα πιαστούν, αλλά το ότι πιάνονται σημαίνει ότι πιάνονται πάνω σε υπερφορολόγηση και πάνω σε μεγάλους συντελεστές και το ότι πληρώνει βέβαια το γνωστό υποζύγιο, αυτός που δεν μπορεί να κρυφτεί ή η επιχείρηση η οποία αποτυπώνει όλα τις τα έσοδα, κόβει όλες τις αποδείξεις κτλ. Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι η φορολογική βάση έχει περιοριστεί στους ίδιους και τους ίδιους, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και ενώ υπάρχουν αυτοί οι ίδιοι που πληρώνουν τα 5-6 χρόνια και η αύξηση των συντελεστών πάει σε αυτούς τους ίδιους τους φορολογούμενους, απ' την άλλη έχουμε και ένα τμήμα της οικονομίας, γκρίζο ή μαύρο εντελώς, το οποίο δεν πληρώνει τίποτα και κάνει τις δουλειές του με εντελώς παράνομο τρόπο. Τόσο δύσκολο να πιαστεί είναι. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε μία μέρα, όμως ένας φορολογικός μηχανισμός σε ένα βάθος ενός έτους, 2 ετών, μπορεί να φέρει αποτελέσματα τα οποία. Αυτά τα μέτρα που έχει τα νομοσχέδια, όλα αυτά που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά? Καταρχήν είναι μέτρα τα οποία. Τώρα μιλάμε για το φορολογικό. Φορολογικό. Ναι. Οι επιπτώσεις, σας είπα ότι οι επιπτώσεις της καθυστέρησης αυτό το μέτρο θα είναι μεγαλύτερες από τα ίδια τα μέτρα. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ναι, τι θα γίνει. Πρέπει αυτές οι συζητήσεις να μην γίνουν ατέρμονες πάλι, να φτάσουμε δηλαδή τον Ιούνιο για να συζητάμε τι θα ισχύσει από 1η-1η του 2016 και να μην γνωρίζει καμία επιχείρηση, κανείς φορολογούμενος πώς θα φορολογηθεί μέχρι τη μέση της χρονιάς. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μεγαλύτερη ζημιά από την αύξηση ενός φορολογικού συντελεστή κατά μία ή δύο μονάδες. Δεν παίρνουν τους φοροτεχνικούς να τους συμβουλέψετε. Να μην ξέρουμε, όπως λέει Μάρτιο μήνα, τις κλίμακες για παράδειγμα που τους συζητάμε πολύ καιρό. Να σας το πω πιο απλά. Θέλει αυτή τη στιγμή να έρθει κάποιος να ιδρύσει μια επιχείρηση. Ναι, έρχεται στο γραφείο μου και μου λέει τι θα πληρώσω εγώ φέτος και κάνουμε ένα φορολογικό σχεδιασμό να δούμε αν με συμφέρει να φτιάξω τυχή εταιρεία ή με συμφέρει να φτιάξω την ψη εταιρεία. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να λάβει μια σίγουρη βέβαιη απάντηση και άρα αφού δεν έχει σίγουρη απάντηση δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση της επιχείρησής σου, είναι το πιο πιθανό. Εμβόλυμα μόνο να πω και αμέσως μετά ερχόμαστε κύριε Δημαρά να πείτε και να τοποθετείτε όλοι στο θέμα αυτό ότι έχει γίνει χαμός από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια δήλωση του κύριου Μουζάλα. Ο οποίος προφανώς, εντάξει, ο άνθρωπος είναι και κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, να τα πούμε όλα αυτά. Έτσι, μπαίνει στο γραφείο του χαράματα και ακριβώς. Μιλώντας στο Sky σήμερα, αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία, κανονικά δηλαδή. Έχω μπροστά μου την απαγνητοφώνηση. Είπε ότι οργανώσανε κάποιοι το πέρασμά του στη Μακεδονία και λέει: εγώ έχω την προκήρυξη κλπ. Και λίγο αργότερα, μιλώντας στο 1984, λέει ο κ. Μουζάλας πάλι: ζητάω συγγνώμη αν είπα κάτι τέτοιο, είναι γκάφα, το λέει μόνος του. Μπορεί να μην το κατάλαβα και να παρασύρθηκα. Να ξαναπούμε ότι ο κ. Μουζάλας είναι αυτός που μπαίνει τα χαράματα στο γραφείο του και βγαίνει τα μαύρα μεσάνυχτα, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Έτσι, όλα έχουν τη σημασία τους. Και τα σχόλια δηλαδή καταγράφουν. Δεν θα βάλουν την διάψη, ότι έχουν μπαγκάφα. Υπάρχει ένα σύστημα που συνηθίζομαι. Σωστό είναι. Αυτό είναι. Άμα υποθεί μια φορά, μετά αρχίζει και συνηθίζεται, σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα υπόλοιπα όμως, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Κύριε Δημάρα, κάτι πήγατε να πείτε για αυτά που λέγεται. Πήγα να πω ότι πιστεύω ότι κάποιες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τα φορολογικά, είναι επειδή καθυστερούν οι συζητήσεις με τους θεσμούς. Και ξέρω πολύ καλά, έχω πληροφορίες δηλαδή, ότι οι θεσμοί θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Και η κυβέρνηση, ξέρει πολύ καλά επίσης η κυβέρνηση, ότι οποιοδήποτε αισιόδοξο σενάριο για ανάπτυξη περνάει
μέσα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και από τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει κάποιες διαδικασίες. Θα το έχουμε δει και στη Βουλή. Αυτές τις δύο εβδομάδες δεν έχουν έρθει νομοσχέδια, ακριβώς γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε το μεγάλο εμπόδιο που είναι οι θεσμοί και που, όπως είπατε, κύριε Κουρή, δεν κυβερνάμε μόνοι μας. Αυτό είναι η αλήθεια. Τα αίτια τα ξέρουμε γιατί δεν κυβερνάμε μόνοι μας και δεν πρέπει να επανέλθουμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά μέσα από την οποία έφτασε η ελληνική οικονομία σε, αυτά, σε αυτή. Ναι, αλλά είναι 7 χρόνια, θα μας πει ο κ. Σαρμάς, ο κ. Σιδερούλου, ότι αν υπήρχε η ίδια κατάσταση, συμπεριφορά των θεσμών, τη Τρόικα τότε, ώστε να απαιτεί και το τελευταίο χαρτάκι να το έλεξει. Πάντα απαιτούσε, γι' αυτό και κάθε φορά είχαμε παρατάσεις, καινούργια μνημόνια και καινούργιους όρους. Πάντως, φτάσαμε σε ένα σημείο και εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Υπογράψαμε ένα τρίτο μνημόνιο, δύσκολο, βαρύ, αλλά πρέπει να το εφαρμόσουμε γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ζητάνε καινούργια. Εμένα ο κ. Χατρούλας μας είπε ότι ζητάνε πρόσθετα που, πέραν το μέτρο που προβλέπει το μνημόνιο. Κάπου και εμείς και όλο το πολιτικό σύστημα δεν θέλουμε να λέμε ολόκληρη την αλήθεια στους πολίτες και οι πολίτες δεν θέλουν να ακούσουν ολόκληρη την αλήθεια. Τη λέγαμε. Συμφωνήσαμε. Όχι, δεν τη λέγαμε, αυτό λέω. Δεν τη λέγαμε. Δεν τη λέγαμε ολόκληρη την αλήθεια. Και εγώ έχω κάνει και κριτική και αυτοκριτική. Έχει κατοχυρωθεί πάντως από το Πασόκ. Λοιπόν, λέω. Το μέα κούλπα επί 87. Κύριε Κουρίκη, κύριε Ξενάκη. Ναι, κύριε Μαρά, πες τη μας. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε ολόκληρη την αλήθεια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ψηφίσαμε οι 222 όπως ήμασταν. Υπογράψαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, που υποσχεθήκαμε. Κύριε Δημαρά, συγγνώμη. Υποσχεθήκαμε ένα ακόμα. Σας λένε οι άλλοι δύο δεξιά σας ότι εμείς το ψηφίσαμε και να πάμε δραχμή. Καλά. Και εμείς για το ίδιο το ψηφίσαμε. Σας λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κεγκέλογλου να πάμε στο Γενάρη τότε. Αφήστε μου να πω λοιπόν. Πείτε, είστε και μετριοπαθείς άνθρωπος. Αφήστε μου λοιπόν να πω. Υπογράψαμε και ψηφίσαμε να κάνουμε μια εξοικονόμηση γύρω στα 2,2 ευρώ από το ασφαλιστικό. Δεν θα τα αποφύγουμε αυτό. Όσο και να θέλουμε. Τσίπρας τα υπόλοιπα. Δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτή την εξοικονόμηση με τον πιο λογικό, τον πιο δίκαιο τρόπο και να μην έχει μεγάλες συνέπειες στην καθυστέρηση της ανάπτυξης που πρέπει να έρθει στην οικονομία. Και θα έρθει η ανάπτυξη εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Οι επιχειρήσεις να φεύγουν στη Βουλγαρία και ψηφιστεί. Ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος και το καινούριο αναπτυξιακό σχέδιο που ούτως ή άλλως έχουμε υποχρέωση μέχρι τον Απρίλιο να τα φτιάξουμε. Εγώ λοιπόν από την πλευρά μου πιστεύω ότι η χώρα είναι σε τέτοια κατάσταση τώρα και σε συγκριτικά βελτιωμένη θέση και οι τραπεζές της και οι δαπάνες έχουν περιοριστεί στο δημόσιο. Από αυτά που ξέραμε πριν από 3-4-5 χρόνια, που το ελαττήριο είναι πιεσμένο και μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και πολιτικές, αλλά και ως συνεννόηση μεταξύ των χωρών, θα αρχίσει η ανάπτυξη και αυτή την αισιοδοξία. Ναι. Αυτή την αισιοδοξία πρέπει να τη δώσουμε στους Έλληνες και πρέπει να τη δώσουμε όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πρέπει να συνεργαστούμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Και οποιοδήποτε ανταγωνισμοί πολιτική, πρέπει να τις ξεχάσουμε. Δεν θέλω να σας όσοι αγαπάμε την πατρίδα μας και τις νεότερες γενιές. Το κλίμα. Σαν να γυρίζω. Να υπάρχει μία συνεννόηση, αλλά η κυβέρνηση σαν να γυρίζω δύο χρόνια θα πίσω. Θα σε δύο-τρεις μήνες. Εδώ να κάθονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που λέγανε, φαντάζομαι καλή διάθεση και αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εσείς τότε με καλή διάθεση, αυτά ακριβώς που λέτε τώρα αυτή τη στιγμή και σήμερα θα ξανασυζητάμε μετά από δύο χρόνια. Και κυνηγάμε την ουρίτσα μας. Επιτέλους, κύριε Ξενάκη, από τόσες αρνητικές εμπειρίες πρέπει να βάλουμε κάπου μακάρι, λοιπόν, όλοι μας. Πάμε. Για να κάνουμε μια βιώσιμη οικονομία. Να μην κοστίζουν. Λοιπόν, κύριε Σαρμά, διάλειμμα θα ξεκινήσουμε με εσάς. Μετά το διάλειμμα, αμέσως με εσάς. Και με εσάς.